έχοντας μπαμπά το Γιάννη Πάριο που έχει μια τεράστια καριέρα πίσω του, όλο αυτό σου δημιουργούσε άγχος για τη δική σου επαγγελματική πορεία στο χώρο της μουσικής και του τραγουδιού? Αν το σκεφτόμουν, θα έπρεπε να ασχοληθώ με κάτι άλλο, έτσι. Γιατί καριέρες του πατέρα μου βγαίνουν μία κάθε 40-50 χρόνια, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχουμε 2018 και ο πατέρας μου ξεκίνησε το 69. Από το 69 έβγαλε την πρώτη του επιτυχία, δηλαδή του χρόνου 50 χρόνια. Άρα, αν με ρωτάς αν έχω άγχος, θα ήταν κουτό να έχω και θα έπρεπε να ασχοληθώ να ανοίξω εστιατόριο. Έλα όμως που η μουσική είναι και η δική μου κλίση. Τι να κάνω? Είσαι ευχαριστημένος με την εξέλιξη τη δική σου? Εγώ δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος γενικώς, ούτως ή άλλως. Με τίποτα δεν είμαι. Αυστηρώσεις πολύ. Με τον εαυτό μου όμως. Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη, τα οποία τα αναγνωρίζω, εκ των υστέρων φυσικά, στερνή μου γνώση να είχα πρώτα. Έχω πει κάποια όχι τα οποία ήταν μεγάλο λάθος. Ήθελες να μου πεις ένα όχι που θυμάσαι επαγγελματικό, το οποίο το μετάνιωσες? Το έχω ξαναπεί και είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό. Θυμάμαι ότι το 2000 μου ζήτησε ο Γιώργος Σονταλάρας να κάνουμε μαζί ένα ντουέτο σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Και επειδή το γύρισμα ήταν πρωί, ανοίξει το Θεό σου, και το πρωί, ας πούμε, δεν έχει ανοίξει φωνή μου, του Παβαρότη, αρνήθηκα. Θεωρώ ότι τη μεγαλύτερη κλωβιά στην καριέρα μου την έχω βάλει εγώ. Με τη στάση μου, με την αναβλητικότητά μου, ίσως κάποιες εποχές. Ακόμα και αυτές οι λάθος επιλογές που έχω κάνει, τα όχι που έχω πει, ήταν αρκετά για να μου βγάλουν ένα όνομα το οποίο μπορεί να ήταν δικαιολογημένο, μπορεί και όχι. Πάω να τρελαθώ, δεν θέλω άνθρωπο να δω, κι ό,τι αγαπώ το πνίγω μέσα στο πιωτό. Η ίδια η Αντελίνα έχει πει ότι γνωριστήκατε μέσω του Facebook. Και, μυστικό, δεν το έχω πει κι εγώ. Και τη φλέρταρες και μέσω του Facebook. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος αναγνωρίσιμος, είχες κάποιους ενδιασμούς, είχες κάποιες πίσω σκέψεις πριν τη φλερτάρεις από τα social media? Ναι, ήταν η πρώτη φορά που φλέρταρα γυναίκα μέσα στα social media τότε. Ναι. Γιατί είμαι ένας πάρα πολύ ντροπαλός άνθρωπος ούτως ή άλλως. Ναι. Μάζεψα το κουράγιο, πιάσαμε την κουβέντα και από το λίγο εξελίχθηκε σε να έχουμε δύο παιδιά τώρα. Όταν είδες την Αντελίνα πρώτη φορά και συναντηθήκατε στο σπίτι σου, το είπες αυτό μέσα σου ότι με αυτή τη γυναίκα θα την παντρευτώ και θα γίνει η μαμά των παιδιών μου? Στο κινητό μου ήταν περασμένη ως η γυναίκα μου. Πριν ακόμα τη γνωρίσω. Πριν τη γνωρίσω. Δηλαδή, όταν με έπαιρνε τηλέφωνο δεν έβγαινε η Αντελίνα, έβγαινε η γυναίκα μου. Δεν ξέρω αν αυτό σου λέει κάτι.